Άκουσαν ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για συγκεκριμένους νομούς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου πιο συγκεκριμένα σε Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη και Δράμα, οι αποχωρήσεις ήταν 1091 περισσότερες από τις προσλήψεις. Στον ιδιωτικό τομέα, μετά από αρκετούς μήνες συνεχών θετικών επιδόσεων για την αγορά εργασίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Συνολικά, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Ιούνιο 2017 σημειώθηκαν 10.920 προσλήψεις και 9.389 αποχωρήσεις, ενώ το ισοζύγιο των προσλήψεων αποχωρήσεων διαμορφώνεται σε σύν 1.531 προσλήψεις. Ωστόσο, το θετικό πρόσημο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο μεγάλο αριθμό προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν σε Θάσο και Καβάλα. Στη Θάσο τον Ιούνιο έγιναν 2.361 προσλήψεις και μόλις 585 αποχωρήσεις, ενώ στην Καβάλα 3.137 προσλήψεις και 2.385 αποχωρήσεις. Λοιπόν, κοίταξε, ο λόγος που έχουμε κάποιες αυξημένες προσλήψεις είναι καθαρά εποχιακές. Αυτό δεν πρέπει να μας επαναπάβει σε καμία περίπτωση. Διότι είναι λόγω του τουρισμού, έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις μικρού χρονικού διαστήματος από 3-4 μήνες και αυτό οφείλεται καθαρά στον τουρισμό. Δηλαδή από το διάστημα Μάιο μέχρι και Οκτώβριο έχουν ανοίξει αρκετές θέσεις εργασίας εποχιακές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την τουριστική κίνηση. Βέβαια σε κάθε περίπτωση, καλώς να έρθουν και αυτές οι θέσεις όταν υπάρχει τέτοια ενεργεία, διότι ανακουφίζουν και βοηθάνε τους ανθρώπους που αναζητούν εδώ και πάρα πολύ καιρό δουλειά. Αυτός είναι ο λόγος, το ότι η Καβάλα δείχνει ότι έχει μια τάση για νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως το ξεκαθαρίζω, είναι θέσεις καθαρά εποχιακές και πάρα πολλές από αυτές δεν ξέρουμε και τι οικονομικό όφελος έχουν τους εργαζόμενους. Δεν ξέρουμε, δηλαδή μπορεί να είναι και πολύ χαμηλά οι απολαβές των εργαζομένων από την προσφορά εργασίας. Τα δυσάρεστα στοιχεία προκύπτουν από τους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Στον Εύρο, οι απώλειες ήταν σχετικά μικρές, αφού είχαμε 1.746 προσλήψεις και 1.874 αποχωρήσεις. Στη Ροδόπη, 1.255 προσλήψεις και 1.704 αποχωρήσεις. Στην Ξάνθη, 1.249 προσλήψεις και 1.646 αποχωρήσεις. Ενώ στη Δράμα, 972 προσλήψεις και 1.195 αποχωρήσεις. Μα μείωση, έχουμε πάντα μείωση προσλήψεων στην περιφέρειά μας. Γι' αυτό άλλωστε και η περιφέρειά μας είναι από τις μεγαλύτερες σε ανεργία περιφέρειες της χώρας μας. Η ανεργία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με στοιχεία ξεπερνάει το 37%. Η επίσημη ανεργία με στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και πρόσφατα και στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας κατατάσσεις για ακόμα μια φορά στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους λόγους αυτούς. Ο ιδιωτικός τομέας δυστυχώς δεν, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον νομό Ξάνθης, εμείς βλέπουμε ότι τα στοιχεία γίνονται όλο και πιο δραματικά. Ο κύριος Μπεμπεκίδης συνεχίζει σε δηλώσεις του αναφέροντας πως σε προηγούμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Κομωτινή, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει για ανεργία που έφτανε περίπου το 23%, κάτι που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης δεν ισχύει. Στην τελευταία επίσκεψη που είχε κάνει ο πρωθυπουργός στην Κομωτινή, στην περιφέρεια, και είχαμε καλεστεί όλα τα εργατικά κέντρα και πήγαμε εμείς σαν Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, όταν ο πρωθυπουργός είχε κάνει αναφορά για 23% ανεργία σε όλη την Ελλάδα, ανεώτη και στην περιφέρεια τη δικιά μας, εγώ πήρα το λόγο και του είπα ότι κάνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, τραγικό λάθος. Πριν 2,5 χρόνια ακριβώς, ο Ρομπόλης, ο οποίος ήταν υποστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εργασίας και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, στην περιοδία που είχε κάνει στην περιφέρεια μας, σε όλα τα εργατικά κέντρα, αλλά και στην Ξάνθη που είχε έρθει, τα στοιχεία τα δικά μας δείχνανε τότε 37,5 ανεργία.